Έδωσε την πάσα η Εύη. Πάμε στον κύριο Κουρκουνάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Τι κάνετε? Έχει επιτευχθεί την καλησπέρα μας η επέκταση της σεζόν, κακά τα ψέματα. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Ακόμη και τώρα, δηλαδή, η άφιξη είναι σε πολύ καλό ποιητικό επίπεδο. Ναι. Η Γαλλία μας εξέπληξε, πηγαίνει ως το μέχρι τώρα ως 6 Νοεμβρίου, από ό,τι έχω ακούσει από τους συναδέλφους μας και από τους δικούς μου του operator. Θα πιάσουμε και τον Νοέμβριο. Μακάρι να πηγαίναμε λίγο αργότερα, αλλά λίγο με το σεισμό, με το γεγονότα του σεισμού που τρομοκρατήθηκε ο κόσμος, οπότε πάγωσαν οι κρατήσεις και το ενδιαφέρον. Τώρα φυσικά ο κόσμος έχει αρχίσει και ξεφοβάται και αρχίζει πάλι να κάνει κρατήσεις. Η Γαλλία βέβαια μας εξέπληξε και για το ενδιαφέρον φέτος και για την Κρήτη ειδικότερα. Ναι. Ωστόσο θα μας εκπλήξει και για το ενδιαφέρον για το 22. Προηγήθηκε και η τουριστική έκθεση στο Παρίσι. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Παρίσι και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Και το σλόγγαν αυτό Ελλάδα-Γαλλία-Συμμαχία ευτυχώς συνεχίζεται και στον τουρισμό. Και στον τουρισμό, και λέτε. Τουρισμό. Ναι, και ναι. Στον τουρισμό. Εάν και όλα πάνε καλά φυσικά, έτσι. Είχατε επαφές με tour operators, είχατε επαφές με συναδέλφους σας, ήταν και η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και συγκεκριμένα και τον κύριο Σέγκο, τον Δήμαρχο Χερσονήσου που βρέθηκε στην περιοχή. Ναι, και ήταν εκεί παρόσα, όλη η δημοτική αρχή, σχεδόν όλη η δημοτική αρχή της Χερσονήσου. Για πείτε μας το κλίμα το οποίο κυριάρχησε. Κοιτάξτε, στην αρχή, την πρώτη μέρα ήταν λίγο παγωμένο το κλίμα. Ο κόσμος ακόμη δεν ήξερε πώς να αφαιρθεί. Ήταν η πρώτη έκθεση της μετά από 2 χρόνια. Που έγινε Σωστά. η έκθεση τουρισμού που έγινε, οπότε ήταν ο κόσμος λίγο μαγκωμένος, αλλά την δεύτερη μέρα και τις επόμενες πήγε πάρα πολύ καλά. Το ενδιαφέρον του κόσμου για την Ελλάδα ήταν πολύ καλό, το κλίμα ήταν θετικό, οι tour operators είχαν ενδιαφέρον να δουν καινούργια προγράμματα, πακέτα, να συζητήσουν για τυχόν αυξήσεις των πτήσεων για του χρόνου στην Κρήτη, και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Η ηγεσία τουρισμού ήταν εκεί παρούσα και βοήθησε, έκανε και αυτοί επαφές. Ό,τι πρόβλημα είχαμε μας το απάντησαν. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Κουρκουνάκη, σε τι ποσοστό πιάσαμε ό,τι θέλετε εσείς το 19, άνω του 50%? Ναι, αυτό που σας έλεγα, θα πλησιάσουμε πιστεύω το 60%. Το 60%. Κοιτάξτε, όχι όλη η Κρήτη. Η δυτική Κρήτη δυστυχώς δεν θα πιάσει το 60%, αλλά στο 50% πιστεύω έφτασαν. Η Ανατολική όμως, Κρήτη το έπιασε, πιστεύω θα το πιάσει το 60%, το κλείσουμε. Που σημαίνει ότι ο στόχος για το 22 ποιος είναι? Να κοντράρουμε το 19 στα ίσα ή θα έχουμε και απώλειες εκεί? Ας το ευχόμαστε. Κοιτάξτε, το 19 είναι ένα στοίχημα, γιατί θα έχουν ανοίξει και οι υπόλοιπες αγορές που φέτος ήταν κλειστές. Ναι. Φέτος ήρθε πολλοί κόσμος εδώ από άλλες αγορές, που ήταν και μάλιστα υψηλότερου οικονομικού επίπεδου από ότι ο κόσμος που ερχόταν παλιότερα στην Κρήτη. Το στοίχημά μας είναι να το κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο εδώ. Στοίχημα δεν είναι αυτός ο κόσμος, οι πρώτοι επισκέπτες να έρθουν από τα μέσα του, από τα τέλη του Μάρτη το 22 και όχι περί τα τέλη του Μάη? Είναι ένα στοίχημα. Ναι, πιστεύω θα το ξεκινήσουμε. Λέει, αν όχι τέλη Μαρτίου του χρόνου, το 22. Μέσα στον Απρίλη. Στα μέσα του Απρίλη ξεκινάμε, ούτως ή άλλως. Δηλαδή έχουν μπει ήδη οι πρώτες πτήσεις από τη Γαλλία. Ο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απρίλη ξεκινάνε οι Πολωνοί, θα ξεκινήσουν και οι Γερμανοί πρώτα Θεός, ναι. Αλλά και οι Εγγλέζοι. Αν οι Εγγλέζοι ξεκίνησαν τώρα τέλος σεζόν δυστυχώς, αλλά πιστεύω ότι του χρόνου θα ξεκινήσουν και αυτοί κανονικά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Βέβαια. Ευχή όλων μας να είστε καλά. Λοιπόν.